School hacks χειριστήκε. Όπα, λάθος. Μιχάλη, λάθος. Αυτό είναι ο Μίσης με οκτή, συγγνώμη, παιδιά. Όχι, Μιχάλη, Μιχάλη, το άλλο. Του Μπάρμπα, του Μπάρμπα. Δημήτρη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο School Hacks. Όπως βλέπετε σήμερα χρησιμοποιούμε το virtual φόντο εδώ πέρα. Έχω αντικαταστήσει το πίσω μέρος με χορτάρι. Κάτι δεν έχει πάει καλά εδώ πέρα. Εγώ έχω αντικαταστήσει τα μουσια και τα μαλλιά μου με χορτάρι. Δημήτρης και τεχνολογία. Τεχνολογία και Δημήτρης. Πώς το... Όπα, όπα! Καλά είναι. Είναι σίγουρα καλύτερα από πριν. Σου θυμίζει τίποτα αυτό, Μιχάλη? Ναι, έναν άνθρωπο που είναι κρυμμένο στα χόρτα. Τι εννοείς? Όχι, ο χαιρετισμός και το πράσινο φόντο. Οκ. Λοιπόν, να σου πω, πρόεδρε. Βγάλ' το αυτό. Ναι. Είναι μια βλακία και μισή. Εντάξει. Όλα καλά. Αυτό είναι καλύτερο όμως. Σταμάτα, βγάλ' το. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο School Hack, στην εκπομπή που θα σας κρατήσει επαφή με το σχολείο ακόμα και στις συνθήκες καραντίνας και θα σας κάνει και καλύτερους μαθητές στην πορεία. Έτσι. Όχι καλύτερους μαθητές. Θα τους κάνει άριστους μαθητές. Τους καλύτερους μαθητές. Σήμερα έχουμε φυσική. Δεν έχουμε ηλεκτρισμό σήμερα. Βλακία. Έπρεπε να βάλω τον μπλουζάκι να θα κάναμε ηλεκτρισμό. Δεν έχουμε ηλεκτρισμό σήμερα. Μιχάλη. Πλύντο και ξαναβάλτο. Αυτό ήταν το School Hacks, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε παιδιά φυσική. Συνεχίζουμε. Από την προηγούμενη φορά κυριολεκτικά που το αφήσαμε, το είχαμε αφήσει στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Τι κάνει ένα σώμα όταν η συνισταμένη δύναμη είναι 0. Και σήμερα θα δούμε όταν αυτή η δύναμη είναι διάφορη του μηδενός. Όπου θα επιταχυνθεί το σώμα μας, θα επιβραδυνθεί. Θα έχουμε. Αυτά τα δύο θα γίνουν κυρίως. Μπορεί να γίνουν εκ περιτροπής. Δεν ξέρεις. Αυτό. Σήμερα θα κάνουμε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη, κάθετος ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση. Και θα δούμε γενικά, θα συνθέσουμε λίγο τις κινήσεις, να τις δούμε λίγο πιο σφαιρικά. School Hacks. Πάμε λοιπόν κατευθείαν να σε βάλω στο βιβλίο. Πάμε στο σχολικό το βιβλίο. Θα τραβήξουμε λίγο από την πρώτη ηλικία, αλλά δεν έχει σημασία. Γυμνασιόπεδα εδώ πέρα, μαζί μας. Λοιπόν. I'm invincible. Πάμε κατευθείαν να είμαστε στις πρώτες ηλικίου στο βιβλίο του Υπουργείου από το Digital School ή από το ebooks.edu.gr και παρατηρήσεις τον πίνακα 1, δεν είναι φοβερός? Ναι, συγκρίνει την επιτάχυνση σε διάφορα έτσι τετράθυρα σεντάν, το 0-100 σε πόσα δευτερόλεπτα το κάνει το καθένα. Προφανώς αυτό που θα το κάνει σε λιγότερα δευτερόλεπτα το 0-100 έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση, αλλά βλέπω για παράδειγμα τον Daihatsu Sarade 1,5 λίτρο τετράθυρο, 10,5 δευτερόλεπτα. Καλό είναι για την ηλικία που 10. Είναι τότε πριν 20 ετία. Κάτσε ρε φίλε, το Seat Córdoba από κάτω που είναι το 16-βάλβιδο είναι πιο αργό. Τι φάση, περίεργα πράγματα. Όχι, το Seat το Córdoba είναι πιο πάνω. 10,9 λέει, σε 10,9 δευτερόλεπτα το κάνει. Ναι. Έχει τον Κορεάτη, τι είναι αυτό, τον Daihatsu Κορέα είναι. Ναι, Daihatsu Sherer. Νομίζω. Anyway, επειδή ακριβώς το 0-100 σε χι δευτερόλεπτα είναι λίγο χαζή μονάδα μέτρηση για την επιτάχυνση, χίλιες φορές στην ουσία σου δείχνει η επιτάχυνση πόσο μεταβάλλεται η ταχύτητα ανά δευτερόλεπτο. Και ο τύπος είναι το ΔΒ προς ΔΒ. Πόσο είχαμε στην ευθύγραμμη μαλλί, πόσο μεταβάλλεται το διάστημα ανά δευτερόλεπτο, εδώ μεταβάλλεται η ταχύτητα ανά δευτερόλεπτο. Για πες μας ένα παράδειγμα, Μιχάλη. Είσαι στο φανάρι και έχεις ταχύτητα 0. Και πατάς τον γκάζι και φτάνεις στην τελική ταχύτητα του αυτοκίνητου που είναι, ξέρω εγώ, 180 χιλιόμετρα την ώρα και κρατιέται σταθερά στα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Όλο αυτό το διάστημα από το φανάρι μέχρι να φτάσεις στα 180 και να σταθεροποιηθείς ήταν το στάδιο της επιτάχυνσης. Μιχαλή, ναι. Υπάρχουν όρια ταχύτητα στην Ελλάδα. Εγώ σου λέω τώρα ότι είσαι σε μια πίστα και προσπαθείς να τελικιάσεις το αμάξι σου. Σε κλειστή, okay. Ελεγχόμενη πίστα. Okay. Δεν καταλαβαίνω γιατί πράγμα μιλάς. Εντάξει. Okay. Πάμε λίγο να βάλουμε τις εξισώσεις της ταχυνόμενης κίνησης. Ναι. Οκ. Okay. Γράφω εγώ εδώ. Όπως λοιπόν πριν είχαμε πει ότι στην ευθύγραμμη ομαλή είναι δέλτα χ προς δέλτα τ, στην ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη, η επιτάχυνση, ΕΟΕ. Είναι σωστά, γιατί και η άλλη ΕΟΕ είναι. Αυτή είναι η ΕΟΚ. Whatever. Λοιπόν, α που είναι το acceleration, ίσον δέλτα V προς δέλτα T. Δέλτα V προς δέλτα T. Ίσον δηλαδή, γράψε ίσον κιόλας, να το αναπτύξουμε το κλάσμα μας. Ίσον V τελικό μείον V0. Εντάξει,
να το κάνουμε β τελικό μείον το β0 που είναι η αρχική προς τα τελικό μείον τα β0. Για την ταχύτητα, ποιο τύπο θα χρησιμοποιήσουμε? Τώρα, η ταχύτητα δεν είναι σταθερή στην ευθύγραμμα, αλλά επιταχυνόμενη, παύλα επιβραδυνόμενη, γιατί είναι επιταχυνόμενο. Το σώμα μεταβάλλεται. Η ταχύτητα τώρα, ανά πάσα στιγμή, πρέπει να δεις τι δείχνει το κοντέρ σου. Το κοντέρ σου μεταβάλλεται. Έτσι. Οπότε, έστω ότι θες να πατήσεις ένα pause στο βίντεο του κοντέρ σου και να δεις τη στιγμή ταχύτητα σε αυτή τη στιγμή. Πώς τη βρίσκεις? V0, η αρχική ταχύτητα. Βάζεις την αρχική ταχύτητα. Συν, αφού είχες επιτάχυνση. Συν αλφα επί τε. Η επιτάχυνση επί το πόσα δευτερόλεπτα κινείς. Ωραία. Ποιο στιγμιότυπο του βίντεο του κοντέρ κοιτάς εκείνη την ώρα. Και τώρα το διάστημα, κυρίες και κύριοι. Το διάστημα που έχεις διανύσει ανά πάσα στιγμή, σε κάθε στιγμιότυπο της κίνησης, άμα πατήσεις ένα pause και δεις, είσαι σε ένα μάξι επιταχύνεις, πατάς pause τη στιγμή TAF και κοιτάς πίσω σου να δεις πόσα μέτρα έχεις κάνει. Αυτό είναι το χ. Okay. Πόσα μέτρα έχεις πίσω σου στο τάδε δευτερόλεπτο. Ταχύτητα και απόσταση ή διάστημα, ναι, whatever. Να το γράψουμε καλύτερα απόσταση, όπως το είπες. Όπως θέλω, όχι, δεν χρειάζεται. Διάστημα. Εντάξει, οκ. Χ ίσον V0 επί TAF, επί τε, συν ένα δεύτερο αλφα τε τετράγωνο. Ωραία. Τι αλλάζει αν είναι επιβραδυνόμενη η κίνηση, θέλω να μου πεις. Μπράβο. Αν είναι επιβραδυνόμενη, τα πρόσημα και στις δύο, και στην ταχύτητα και στην επιτάχυνση, αντί για συν γίνονται πλην. Δηλαδή, αν έβαζα εδώ το επιβραδυνόμενη. Ναι, βάλε το επίδο εκεί και βάλε απλά ένα πλην από κάτω. V0 συν πλην αλφα TAF. Exactly. Και εδώ ένα πλην, Για να δούμε και λίγο τα γραφήματά μας τώρα. Ωραία. Κάνω εδώ, θα πάρω το πανάκριβο χαρακάκι μου. Την επιτάχυνση κάνει σε μικρούλι. Δεν χρειάζεται. Την επιτάχυνση, τι εννοείς? Σε μικρό γράφημα, δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν θα κάνω την επιτάχυνση, θα σου κάνω τρία. Τρία, δεν χρειαζόμαστε γραφήματα? Κοίταξε, χρειάζεσαι... Τρία θα σου. Ναι. Χρειάζεσαι την επιτάχυνση, την ταχύτητα και το διάστημα. Και άλλα τρία μετά δίπλα, θα σου πω γιατί. Να σου βάλω την αλφα του TAF. Ναι. Πάντα στον άξονα έχει χρόνος. Μέτρα ένα σεκόν τετράγωνο. Μέτρα ένα σεκόν. Από πού προκύπτει αυτό, ρε Μιχαλή? Για πες. Είναι μέτρα ένα σεκόν και όλο προς σεκόν, στην ουσία είναι αυτό το πράγμα. Από το ΔΒ προς ΔΤ. Ωραία. Θα σου έχω το V προς τε. Μέτρα σε μέτρα ένα σεκόν, το είπαμε στο προηγούμενο. Προς TAF σεκόν και θα σου έχω και το χ του TAF. Το χ είναι η απόσταση που είναι μέτρα. Ωραία. Το TAF. Ωραία. Να το κάνουμε με αρχική ταχύτητα ή χωρίς αρχική ταχύτητα? Πάμε χωρίς αρχική ταχύτητα. Δεν χρειάζεται τώρα. Έστω ότι ξεκινάς από το φανάρι. Ωραία. Η επιτάχυνση είναι σταθερή. Η επιτάχυνση είναι σταθερή αν πατάς τον γκάζι σταθερά. Είναι πάντα σταθερή η επιτάχυνση. Σε αμάξι δεν μπορείς να το κάνεις εξομοίωση. Κυριολεκτικά δεν μπορείς να έχεις σταθερή τέτοιο. Σταθερή επιτάχυνση με μηχανή εσωτερικής καύσης, έτσι όπως είναι, ρε παιδί μου, configured, δεν γίνεται να έχεις. Αλλά καλά το κάνω. Ναι, αυτό. Ό,τι είπαμε, ότι όποιο μέγεθος δεν αλλάζει, παραμένει πάντα παράλληλο στον άξονα χ. Άρα θέλουμε σταθερή την επιτάχυνση. Okay. Σταθερή την επιτάχυνση. Η ταχύτητα τώρα, είπαμε, αυξάνεται ομαλά. Τα μεγέθη τα οποία αυξάνεται ομαλά είναι έτσι. Ωραία. Το διάστημα αυξάνεται και αυτό, αλλά δεν αυξάνεται ομαλά, αυξάνεται αυξανόμενα, αν με πιάνετε. Δηλαδή, στο πρώτο δευτερόλεπτο έχει διανύσει ένα μέτρο, στο δεύτερο δευτερόλεπτο έχει διανύσει παραπάνω, στο τρίτο ακόμα περισσότερο, στο τέταρτο ακόμα περισσότερο. Και προκύπτει αυτό το πράγμα. Okay. Θες να κάνουμε άλλα τρία ή... Ναι, κάνε τα άλλα τρία. Να τα δείξουμε για την επιβράδυνση. Η οποία επιβράδυνση... Για την επιβραδυνόμενη. Ναι, έχει και αρχική ταχύτητα. Βασικά δεν χρειάζεται το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κάνε μόνο. Δε και χ. Όχι, χρειάζεται και το πρώτο για την επιβράδυνση. Α, γιατί είναι κάτω από το... Ναι, okay. Έχεις δίκιο. Και θα βάλω εδώ τον άξονα. Τον χ. Τον τε. Ταφ, αλφα. Ναι, τον ταφ. Τον χ, τον ως χ εννοούσε. Το αλφα λοιπόν, επειδή είναι σταθερό, πάλι θα είναι παράλληλο στον άξονα, αλλά επειδή έχει αρνητική τιμή στην επιβραδυνόμενη, γιατί μας τραβάει προς τα πίσω κάτι, πάει αντίθετα από την κίνηση, άρα είναι αντίθετη, πρέπει να μπει κάτω από τον άξονα. Ωραία. Στις αρνητικές τιμές. Ωραία. Εδώ βάζω το 0 για να βλέπουν και οι φίλοι μας που είναι το 0. Σε αυτήν εδώ.
Ναι, τώρα στην ταχύτητα, στο διάγραμμα της ταχύτητας, στην επιβραδυνόμενη, προφανώς για να επιβραδύνουμε από κάτι πρέπει ήδη να κινούμαστε. Άρα η ταχύτητά μας στο 0 είναι σίγουρα, δεν είναι 0, είναι πιο πάνω. Ξεκινάς δηλαδή από ένα σημείο στον άξονα ψ και μετά πέφτεις. Άρα πηγαίνουμε από πάνω και πέφτουμε. Πέφτεις μέχρι να σημαντήσεις τον. Ναι, εντάξει. Και μπορεί να σημαντήσεις το 0. Ναι, οκ. Ας πούμε ότι θα μείνουμε εκεί. Και η τελευταία. Η τελευταία τώρα είναι το ανάποδο του προηγούμενου. Όταν φρενάρεις, σε κάθε δευτερόλεπτο διανύεις όλο και λιγότερη απόσταση. Δηλαδή, στο πρώτο δευτερόλεπτο του φρεναρίσματος έχεις διανύσει τόσο, στο επόμενο δευτερόλεπτο του φρεναρίσματος τόσο. Ωραία. Μας προσφέρει κάτι το διάγραμμα ως προς το εμβαδό, το V του T, δηλαδή θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι από εδώ. Ναι, το είχαμε βρει και στο προηγούμενο μάθημα, στην Εφήβεια με Μαλή. Ήταν έτσι. Αλλά σε οποιαδήποτε στιγμή, αν φέρνουμε την κάθετη και υπολογίσουμε το εμβαδό αυτό εδώ πέρα, βρίσκαμε το διάστημα που διένυσε. Αυτό εδώ πέρα μας βγάζει το S. Άρα και στο δίπλα θα μπορούσαμε. Ναι, δηλαδή, λογίζοντας αυτό εδώ, είναι το ΔΧ. Ναι. Βάση μεγάλη και βάση μικρή επί ύψος δια 2. Είναι το μπορούμε να βρούμε από την κλίση, μπορούμε να βρούμε εδώ πέρα την εφαπτωμένη. Η εφαπτωμένη, η κλίση. Είναι η απέναντι πλευρά προς την προσκύμενη. Άρα ΔΒ προς ΔΤ. Προς ΔΤ. Η εφαπτωμένη της γωνίας μας δείχνει την επιτάχυνση. Επιτάχυνση. Χοντρικά, ρε παιδί μου, πώς συγκρίναμε ταχύτητες στο προηγούμενο μάθημα. Για παράδειγμα, αυτό είναι τυφλοσούρ της κανόνας. Έχεις το αυτοκίνητο, συγγνώμη, Δ, ΤΑΦ. Έτσι. Εδώ είναι τα διαγράμματα ταχύτητας. Έχεις το αυτοκίνητο Α και το αυτοκίνητο Β. Ποιο έχει τη μεγαλύτερη επιτάχυνση, ποιο γκαζώνει πιο γρήγορα. Αυτό εδώ πέρα, αυτό με τη μεγαλύτερη κλίση. Okay. Το οποίο, σε πάω κατευθείαν. Ναι, ναι. Μίλα εσύ όσο θα σε πάω εγώ σε εφαρμογή. Αυτό δεν το συναντήσετε, αλλά καλό είναι να το έχετε έτσι σαν τέτοιο στο νου σας. Α, Β. Λοιπόν, όπως είπαμε εδώ πέρα, τα κινητά ΑΒ, το Β με μεγαλύτερη επιτάχυνση. Αυτό είναι το διάγραμμα των ταχυτήτων. Το διάγραμμα των διαστημάτων δεν θα χρειαστεί ποτέ να το κάνετε, αλλά είναι αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο. Μιχάλη. Είμαι έτοιμος. Χαρτί και μολύβι, παιδες. Ξεκινάμε. Ωραία. Πάμε, βλέπεις, νομίζω, την εφαρμογή 1. Ναι, έχω χάσει το καπάκι του μαρκαδόρου μου αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Σήμερα δεν έχει καλό Feng Shui. Σήμερα δεν μας θέλει. Λοιπόν, θέλουμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση και το χρόνο που απαιτείται για να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που έχει αρχική ταχύτητα V0 ίσον τάδε. Μεγάλη πρόταση, πάμε να το δούμε. Τι θέλουμε. Θέλουμε να υπολογίσουμε τη μετατόπιση. Χ ίσον ερωτηματικό με τη μία. Παπ. Και τι άλλο θέλει. Το χρόνο που απαιτείται. Ταφ. Απαιτούμενος. Ερωτηματικό. Άρα αυτή είναι η άγνωστή μας. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει ένα αυτοκίνητο. Τι σημαίνει σταματάω? V ίσον 0. Αυτό είναι το βασικότερο που είπες. Το V0. Να μηδενιστεί η ταχύτητα. Ναι, παιδιά. Πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να βγάζουμε και την εκφώνηση, να βγάζουμε από την εκφώνηση νούμερα. Όταν βλέπεις να σταματήσει, αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή το V τελικό, μα V αρχικό, κάποιο V είναι 0. Από τη στιγμή που σου λέει ότι έχει αρχική ταχύτητα V0, άρα ξεκάθαρα δεν είναι το V0 αυτό που θέλεις. Το 0. Ορίστε. 72. Μόνα σου. Οκ. Okay. V τελικό. Κάτσε να το γράψουμε και όμορφα να το βλέπεις. Όμορφα. Ο Θεός να το κάνει όμορφο. Οκ. Okay. Γιατί λέει αν φρενάρει με τι, με τον δα. Εδώ στην έχω την άσκηση. Λοιπόν. Μας λείπει κάτι, δεν πρόλαβα κάποιο νούμερο. Όχι, όχι. Φρενάρουμε. Με σε πόσο χρόνο θα σταματήσει. Ποια είναι η επιβράδυνση. Α, το έχει εδώ πέρα. Το 10 μέτρα ανά σεκόν, δεν είναι. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Εδώ είναι απλή εφαρμογή τύπων, λοιπόν. Έχεις, για να δω. Αν φρενάροντας αποκτά επιβράδυνση, ναι. 10 μέτρα ανά σεκόν, τετράγωνο. Mm-hmm. Ωραία, άρα στα έχω εδώ. Αυτός ξαφνικά κινείται με μια ταχύτητα V, πατάει φρένο. Άρα το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι that way. Okay. Ναι. Να το πούμε αυτό, παιδιά. Το διάνυσμα της ταχύτητας πάει πάντα παρέα με την κίνηση, με το προς τα που πηγαίνεις.
Το διάνυσμα της επιτάχυνσης πάει πάντα Όχι, είναι από την άλλη. Το διάνυσμα... μέχρι τότε, okay, επιβραδύνει. Ναι, σε αυτό εδώ το σημείο θα επιβραδύνει, οπότε πάει αντίθετα από την κίνηση. Ναι. Αυτό. Το διάνυσμα λοιπόν της ταχύτητας, παιδιά, το σχεδιάζουμε πάντα σύμφωνα με την κίνηση, με το προς τα που πηγαίνει. Το διάνυσμα της επιτάχυνσης το σχεδιάζουμε σύμφωνα με τη δύναμη. Προς τα που πηγαίνει η δύναμη, η οποία επηρεάζει. Θα δούμε εφαρμογή αμέσως μετά σε αυτό. Okay. Ωραία. Οπότε πάμε στην άσκησή μας. Θα φρενάρει. Ας πούμε ότι θα διανύσει αυτήν εδώ την απόσταση και θα σταματήσει κάπου εδώ. Ωραία, λοιπόν, σύμφωνα με τους τύπους που γράψαμε πριν, πρόκειται για επιβραδυνόμενη κίνηση. Ναι, μην πρόκειται για επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα, προφανώς για την επιβραδυνόμενη. Mm. Άρα, V ίσον, V0, μείον ένα δεύτερο, μείον αλφατά, συγγνώμη, σωστά. Ωραία. Περίμενε. Εδώ, αμέσως. Το V το ξέρουμε, ναι, είναι 0. Βάλε στη θέση του V 0. Ωραία, 0 λοιπόν ίσον, γράψτε το από κάτω καλύτερα. Εγώ θα το γράφω από κάτω, ξέρεις, για να τα βλέπουν το ένα κάτω από το άλλο. Δεν πειράζει. Όχι, το γράφω κι εγώ. 0 ίσον. 0 ίσον, το V0 μας το οποίο είναι. Περίμενε. Βάλτε το στο πρόχειρο, μπράβο. Πρέπει να κάνουμε τα χιλιόμετρα την ώρα, μέτρα ένα σεκόν. Παιδιά, δεν χρειάζεται καν να σας το πούμε, το ξέρετε ήδη πλέον. Πάμε. Λοιπόν, εγώ τα κάνω... χιλιόμετρα. Ένα χιλιόμετρο πόσα μέτρα είναι. Είναι 72.000. Ωραία. Άρα είναι 72 επί 1000 από πάνω για να γίνει μέτρα. Και από κάτω, δια 3600. Ναι. 1, 2, 1, 2. Ωραία. 72 το... δια 36 μας κάνει 2. Ναι. Το 36 στον εαυτό του 1 στο 72, 2. Άρα 20 μέτρα ανά σεκόντ. 20 μέτρα ανά σεκόντ. Ωραία. Είναι η ταχύτητά μας. Οπότε, βάζω εδώ πέρα το 20. Άρα το είναι 20, μείον 10. Επί το ΤΑΦ, το οποίο είναι ο άγνωστός μας. Και λίγο προς ΤΑΦ. Άρα 10. Να σου πω, εγώ γενικά, σαν καθηγητής, συχαίνομαι να μην πας να λύσεις ως προς τον άγνωστό σου. Αλλά τέλος πάντων, επειδή εδώ βοηθάει, γιατί προκύπτει ο άγνωστος. Φίλε, όταν έχει... τα παιδιά. Okay. Αυτό. Όταν έχεις ειδικά μηδενικό μέσα, ρε φίλε, έχουμε το Vason 0, το οποίο ξεκαθαρίζει τόσο πολύ εύκολα τα πράγματα. Ωραία. Δεν πηγαίνω από την άλλη. Τα δύο τα μηδενικά, μη σου πω, τα απλοποιείς έτσι όπως είσαι, γιατί είναι μαγιά. Αλλά εντάξει, άντε. Τάφισον 2, θεκόν. Ωραία. Και το χ το βρίσκεις απλά από τον τύπο. Χ ίσον. Για πάμε. Ίσον. V0 τ. Μείον ένα δεύτερο αλφα τάφ τετράγωνο. Αυτό το χ τώρα θα μας δώσει το διάστημα το οποίο θα κάνει το αυτοκίνητό μας μέχρι να σταματήσει. Είναι πάρα πολύ κλασικό μέγεθος που βρίσκεις, παιδί, και στην καθημερινή σου ζωή. Δεύτερο επί 10, επί το ταφ τετράγωνο πάλι που είναι 2 στο τετράγωνο. Σε πολλά σούπερ καρ και τέτοια βλέπεις αυτό το νούμερο να το ποστάρουν. Πόσα μέτρα κάνει φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. 2 στο τετράγωνο, το τετράγωνο φεύγει με το 2, 4 δια 2 δηλαδή, 10 δια 2. 2. Όχι, 10 επί 2. 40 μείον 20 δηλαδή, 20 μέτρα. Ωραία, σωστός. Οπότε είναι 20 μέτρα. Ωραία. Έτσι ξεκινήσαμε μια απλή εφαρμογή τύπου. Καλά είναι. Την αναλύσαμε λίγο μέχρι θανάτου, αλλά δεν πειράζει. Τις πρώτες ασκήσεις τις κάνουμε λίγο. Μιχάλη, χρειάζεται. Δεν είναι μέχρι θανάτου. Μην έχεις στο μυαλό σου. Οι μαθητές τώρα είναι είτε γυμνασίου είτε πρώτης λυκείου. Συναντούν τις μεγαλύτερες δυσκολίες εδώ πέρα. Ξέρεις, έχουμε κάποια τέτοια. Έχουμε μερικά παράπονα ότι πλατιάζουμε και κάτι τέτοια. Αν πιστεύεις ότι πλατιάζουμε, τότε προφανώς δεν πας γυμνάσιο λύκειο και αυτή η εκπομπή δεν είναι για σένα και τη βλέπεις για ψυχαγωγία, έτσι. Το οποίο είναι απόλυτα OK, αλλά μην. Πλατιάζουμε επειδή πρέπει να τα εξηγούμε. Okay. Και εγώ καταλαβαίνω και ένα μαθητή γυμνασίου λυκείου ότι του είναι δύσκολο να παρακολουθήσει μία ώρα κάποιο μάθημα ή κάποιο είδους εκπομπή. Γι' αυτό τους δώσαμε το life hack όμως. Ναι, το life hack πάτα pause. Πάτα pause. Λοιπόν, πήγαινε στην ένα να δούμε λίγο τη σχετικότητα των κινήσεων. Και μετά όταν θες ξαναπλέει, έτσι μην μείνει στο pause. Είπαμε, πρέπει να τα αναλύουμε. Την ερώτηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται ως προς τη γη, ως προς το αυτοκίνητο. Α, αυτή είναι λίγο ερωτησούλα από το προηγούμενο μάθημα με τα συστήματα αναφοράς. Λοιπόν, ποια σώματα κινούνται ως προς τη γη. Το αεροπλάνο, ο γλάρος και το αυτοκίνητο. Το δέντρο προφανώς και το σπίτι δεν κινούνται. Αλλά αν πάρεις σαν σύστημα αναφοράς το αυτοκίνητο, τότε κυριολεκτικά κινούνται όλα εκτός από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι το παν που πρέπει να είναι τέτοιο. Δεν με ξεγελάς, Κουλουμάς. Δεν ήθελα να σε ξεγελάσω. Πήγαινε τώρα, επειδή άρχισες να μας λες για τα διανύσματα
για την κίνηση και πώς πάει η επιτάχυνση. Για πάμε. Εδώ πέρα λέει ποιο από τα διαγράμματα ανταποκρίνεται σε ευθύγραμμη επιταχυνόμενη κίνηση. Κοίταξε, σε ευθύγραμμη επιταχυνόμενη είναι το γάμα, όπου η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, εσύ πηγαίνεις με σταθερή ταχύτητα προς τα κάτω και ξαφνικά μια δύναμη σε τραβάει προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν θα αγκαζώσεις ακόμα περισσότερο. Ναι. Επιταχυνόμενη, okay. Μπορείς να το κάνεις και λίγο, ξέρεις, άμα δεις τα διανύσματα, το πράσινο βέλος είναι κινείσαι ήδη με την κατεύθυνση του πράσινου βέλους και το μπλε βέλος είναι η δύναμη, η επιτάχυνση που σου ασκείται. Οπότε. Λοιπόν, για να δούμε το Β για παράδειγμα. Το Β είναι το πράσινο βέλος, οπότε πηγαίνω προς τα δω και με τραβάει μια δύναμη προς τα πίσω. Άρα θα φρενάρω. Okay, άρα το Β είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη. Επιβραδυνόμενη. Το Α ναι. Τι είναι? Το Α, περίμενε. Πηγαίνω προς άπλωσε τα δω. Το χέρι σου. Άπλωσε το χέρι σου προς το άλλο το χέρι. Ωραία, προς τα δω. Ναι, αυτό. Στην ουσία, εγώ πηγαίνω σταθερά προς τα δω, αλλά μονίμως με τραβάει μια δύναμη έτσι. Να πάμε. Να το. Okay. Αυτή είναι σαν να είσαι είναι ένα αυτοκίνητο και στρίβεις στην πλατεία. Είναι δεμένο πάνω σε ένα σπάγκο, ρε παιδί μου. Okay, μπορεί να είναι το Batmobile που έχει πετάξει το Bat Hook, το Grappling Hook για να πάρει τη στροφή πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο σπάγκο ή κάποια. Πάντα στο αμάξι, όταν στρίβει στην κυκλική κίνηση, η κεντρομόλος δύναμη είναι προς το κέντρο της πλατείας. Ναι, ακριβώς. Okay. Αν είναι μεγαλύτερη, τέλος πάντων, εκεί πέρα και μπορεί να φύγει το... Μην το αναλύσουμε, θα πάμε σε άλλη. Mm. Ωραία. Για πάμε στην 31. Έχουμε δύο δρομείς που κινούνται ευθύγραμμα. Ποια από τις προτάσεις... με ποια από τις προτάσεις συμφωνείτε? Καταρχάς, και οι δύο κάνουν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Απλά, ο α, άμα δεις τη χρονική στιγμή 0, βλέπεις ότι η κόκκινη γραμμή του α τη χρονική στιγμή 0 είναι κάτω-κάτω, στο Vason 0. Ενώ το β έχει αρχική ταχύτητα. Το β, ναι, εκεί που ενώνεται η διακεκομένη γραμμούλα με τον άξονα, αυτή είναι η αρχική ταχύτητα. Οι φύ είναι ίδιες, οπότε οι εφαπτωμένες είναι ίδιες, οπότε οι κλίσεις είναι ίδιες, οπότε οι επιταχύνσεις, ναι, είναι ίδιες. Στην ουσία έχεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εδώ. Έτσι. Οι κλίσεις αυτή τη φορά δεν είναι διαφορετικές. Κυριολεκτικά το ένα πέφτει πάνω στο άλλο, απλά το ένα είναι λίγο πιο πάνω από το άλλο. Είναι παράλληλα αυτά. Ναι. Οπότε, οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια επιτάχυνση, το α είναι σωστό. Οι δύο δρομείς κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Όχι. Όχι. Πώς το βλέπεις αυτό? Μπορείς να φέρεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή μία γραμμή προς τα κάτω. Όχι. Από τη στιγμή που εξετάζεις την ταχύτητα... Περιμένω να κάνουμε τα δύο γραφήματά μας. Έχουμε το σώμα α. Ας το σε μένα, Νίζη, το έχω. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα πάλι ο Θεός να τις κάνει παράλληλες, αλλά you get the point. Λοιπόν, εδώ βλέπεις όταν τραβάς κάθεται στο χρόνο εδώ πέρα, τα διάφορα στιγμιότυπα της κίνησης, οι διάφορες φωτογραφίες, τα freeze frame που κάνεις το τέτοιο σου, είναι με κάθετες ευθείες, εδώ. Εδώ, για παράδειγμα. Τραβάς μια ευθεία και λες τι έγινε τη χρονική στιγμή 5. Κάθε φορά λοιπόν που τραβάς μια κάθετη... Εκπληκτική κάθετη γραμμή, το ξέρω. Κάθε φορά λοιπόν που τραβάς μια κάθετη γραμμή, είναι στην ουσία σαν να πατάς pause στο βίντεό σου. Και λες, τη χρονική στιγμή 5. Πόση ταχύτητα έχει ο α? Εδώ, να το. Τη χρονική στιγμή 5, λοιπόν, ο α, εδώ πέρα, έχει ταχύτητα τάδε. Την ίδια χρονική στιγμή 5, εδώ είναι ο β μας, ο οποίος όμως έχει ταχύτητα τάδε. Την ίδια χρονική στιγμή, λοιπόν... Καλή. Ναι. Τραβάω γραμμές. Τεχνολογία δεν έχει τέλος. Ωραία. Okay. Οπότε, θυμίσου το αυτό το school hack. Όταν θες να πατήσεις pause στο βίντεό σου με τα δύο κινητά, κόψε φέτα εδώ πέρα. Κυριολεκτικά μπορείς να διπλώσεις το διάγραμμά σου, ρε παιδί μου. Κάνε το όλα τα. Okay. Οπότε το β είναι λάθος. Οι δύο δρομείς δεν κινούνται με την ίδια ταχύτητα. Αυτό δεν το ήξερα ότι γίνεται έτσι. Οι δύο δρομείς κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλον. Again. Εδώ, στην ουσία, σε ρωτάει αν έχουν το ίδιο διάστημα. Ο ένας δίπλα στον άλλον σημαίνει ότι έχουν το ίδιο, ανά πάσα στιγμή έχουν το ίδιο χ. Όχι. Ναι, προφανώς και δεν γίνεται. Αλλά αυτό, ξέρεις, μπορείς να το βγάλεις από τη λογική σου. Αλλιώς, τι να σου πω, ρε φίλε, άμα είσαι μαγκίτης... Μιχαλή, ναι. Κοίτα και την εκφώνηση. Λέει, με ποια, οπότε είναι μία. Α,
Βέβαια, πρέπει να αποκλείσουμε και τις άλλες. Δίκιο έχεις. Ναι. Οι δύο δρομές κινούνται ένας δίπλα στον άλλο. Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις, λέει, φαντάζομαι, στο Δέλτα. Ναι, ναι. Ναι. Στον ίδιο χρόνο όμως μεταβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο η ταχύτητά τους. Στον ίδιο χρόνο διανύουν ίσες αποστάσεις σαν το Χ. Εφόσον το ένα έχει V0 και το άλλο δεν έχει V0, χρησιμοποιούμε το V0 επί T, που είναι πρόσθετο στο Χ του καθένα. Θες να το κάνω πιο μαγκιόρικα, τσέκαρε, για να το τσεκάρεις στο πρόχειρο. Θέλουμε τον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Εδώ είπαμε ότι πώς ορίζουμε μια χρονική στιγμή, τραβάμε κάθετο. Okay, μια χρονική στιγμή. Πώς θα ορίσουμε ένα χρονικό διάστημα, δύο κάθετες. Και το διάστημα θα είναι η απόσταση μεταξύ αυτές τις δύο. Οπότε, το χρονικό διάστημα το οποίο έχει διανύσει το σώμα α, τι είπαμε ότι είναι, το εμβαδό, αυτό εδώ. Okay. Okay. Τόσο διάστημα έχει διανύσει σε αυτό το διάστημα. Πόση απόσταση έχει διανύσει το β, Δημήτρη Κούλου μας? Όλο αυτό. Okay. Βρωμάει ότι το Β έχει κάνει πολύ περισσότερη απόσταση από το Α, από το γράφημα και μόνο. Μιχαλή, επειδή παρά είναι μαγκιόρικο αυτό, εγώ απλώς έλεγα ότι το 1 θα έχει Χ, V0 επί ταφ, συν εν δεύτερο Α ταφ τετράγωνο, ενώ το άλλο Χ τόνος, 0, αφού έχει αρχική ταχύτητα, εν δεύτερο το Α είναι ίδιο και το ταφ είναι πάλι ίδιο. Είναι πάλι ίδιο. Πάλι ίδιο. Οπότε το Χ δεν μπορεί να είναι ίδιο με το Χ τόνος. Ναι, ακριβώς. Γιατί του λείπει αυτός εδώ ο όρος. Ναι, διαφέρουν κατά V0 ταφ. Το λεγόμενο προβάδισμα. Στο προβάδισμα, να σε πάω τώρα στο μύθο του Εσώπου. Α, ναι. Ναι, το είχαμε πει ότι θα το κάνουμε αυτό, φίλε. Ή να σε πάω σε μία ακόμα ασκησούλα. Και μετά να σε πάω σε γραφήματα. Κάνε την άσκηση πρώτα και μετά μύθο του Εσώπου και μετά γραφήματα. Ωραία. Θα σε πάω σε μία άσκηση, θα σε πάω στην 9. Θα σε πάω στα γραφήματα με άσκηση. Ωραία. Και εσείς μαζί μας, πάμε. Λοιπόν, η γραφική παράσταση... Είσαι αυτήν εδώ τη γραφική παράσταση για τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Ποιο είναι το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό? Παιδιά... Από τη στιγμή που μας δίνει γράφημα, το συνολικό διάστημα, αν μπορούμε να βρούμε το εμβαδό, φανταστικά. Να θυμίσουμε και το εμβαδό τραπεζίου. Δεν χρειάζεται να θυμίσεις εμβαδό τραπεζίου, βάση μικρή, συμβάση μεγάλη. Επί ύψος δια 2, ναι, είναι αυτό. Δεν χρειάζεται. Εγώ θα το έκανα... Θα το σπάσεις, τετράγωνο, τρίγωνο. Έχεις δίκιο, ναι. Οπότε... Λοιπόν. Το τρίγωνο 1, περιμένω λίγο να κάνουμε το γράφημα στα πρόχεινα. Θες να το κάνω εδώ πέρα? 20, 30. Εγώ το αντέγραψα, okay. Ωραία, να το κάνω κι εγώ, σε παρακαλώ. Οπότε, μέχρι να κάνει ο Δημήτρης το σχήμα, εμείς θα υπολογίσουμε το πρώτο εδώ πέρα. Το 1. Άρα, χ 1 ίσον βάση επί ύψος δια 2 ίσον βάση, που είναι 10. Ξεκινάει από το 0, ξεκινάει. Ναι. 10 επί ύψος, που είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι 20, για 2. Το 2 με το 20 μας κάνει 10, 10, 10, 100 μέτρα. Okay. Μετά. Και είναι V του ταφ. Ναι, ναι, V, ναι, VT. Ωραία. Υπολογίσαμε το τη συνολική απόσταση που διανύθηκε και είπαμε να το σπάσουμε σε τρία τρίγωνα. Το πρώτο τρίγωνο το υπολογίσαμε, βάση επί ύψος δια 2. Το άρα αυτό να το γράψω χ1, που είναι πόσο? Το χ1 μας βγήκε 100. Με συγχωρείς, είναι 20 η ταχύτητα? Ναι, ναι, 20. Άρα είναι 20 επί 10, δια 2. 200 δια 2. 100. 100 okay. Μέτρα. Και μετά το χ2, βάλε ένα χ2. Αυτό είναι σκέτο βάση επί ύψος. Okay, είναι 10 επί 20. 10 επί 20. Παιδιά, επίσης κλασικό λάθος τουλάχιστον που έκανα εγώ. Πάντα όταν είχα τέτοια σχήματα, πέταγε ένα τσιπάκι μες στο κεφάλι μου και έκανα πολλές φορές από συνήθεια το ορθογώνιο βάση επί ύψος δια 2. Το εμβαδό του ορθογωνίου έβαζε το εμβαδό του τριγώνου. Έχει το νου σου. Το χ3 είναι ακριβώς το ίδιο με το χ1. Ναι. Άρα 100 μέτρα. Άρα σύνολο το χ ολικό είναι 100 και 200 και 100.
4 κατοστάρικα. Μ' αρέσει. Τι άλλο θέλουμε? Σε αυτή την άσκηση, αν μας ζητάει κάτι άλλο. Μας ζητάει το συνολικό, την τιμή της μέσης ταχύτητας. Ου, μ' αρέσει. Μέση ταχύτητα, κυρίες και κύριοι. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, τι κάνει αυτό? Αυτό το βλέπουμε να επιταχύνει στην αρχή 0 έως 10, mm-hmm. να κρατάει σταθερή την ταχύτητα, άρα να κάνει EOC. Και μετά να φρενάρει μετά... μέχρι να σταματήσει τελείως. Ωραία. Πώς θα βρούμε εμείς τη μέση ταχύτητα, Μιχάλη? Μέση ταχύτητα μπορείς πολύ απλά να πάρεις όλο το διάστημα που έκανε ένα κινητό και να το διαιρέσεις δια όλο το χρόνο. Είπαμε, η μέση ταχύτητα, παιδιά, για ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, βάζεις μέσα και τις στάσεις που έκανε στα διόδια και στα ΣΕΑ και σε όλα. Και είναι άρα χ. Η ΒΕ μέση, η ΒΕ παύλα που μου είπες. Ναι, ΒΕ παύλα. Χ ολικό. Δέλτα χ προς δέλτα τ. Ναι, χ ολικό, δέλτα χ ολικό, whatever. Ναι. Άρα είναι... Συνολικά 400 μέτρα που βρήκαμε προς 30 δευτερόλεπτα. 30. 40 δια 3, το οποίο 13,33. Ναι, 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 whatever, ναι. 13 μέτρα, ναι. Μέτρα ένα σεκόντ. 40 τρίτα. Σουρ. Okay. Εγώ θα κάνω 3-3, τελίτσες, τελίτσες και 3. Okay. Σίγουρα κάνει τόσο, ε. 13, 30, ναι. Εγώ θα το κράταγα 40 τρίτα δικαίωμα, να σου πω την αλήθεια. Και θα το είχα 40 τρίτα. Δεν θα έκανα καν την πράξη. 40 τρίτα, οκ. Okay. Μέτρα ένα σεκόντ, είναι μέτρα ένα σεκόντ. Οκ. Okay. Για πάμε στο λαγό με τη χελώνα. Πάμε στο λαγό και τη χελώνα, λοιπόν, παιδιά. Θα προσπαθήσω να αναπαραστήσω γραφικά το μύθο του λαγού και της χελώνας. Οπότε, έχουμε και λέμε. Η ιστορία λέει ότι ξεκίνησαν ο λαγός και η χελώνα να κάνουν έναν αγώνα, ας πούμε. Όπου πάτησα το πόσο πολύ το στυλό που έσκησε λίγο το χαρτί. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο λαγός και η χελώνα κάνανε ένα αγώνα, κάνει και ρήμα, όπου ο λαγός πήρε τεράστιο προβάδισμα στην αρχή, η χελώνα με σταθερό ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο λαγός όμως ξεκίνησε πάρα πολύ γρήγορα, είδε μετά ότι έχει ξεπεράσει τη χελώνα και έκατσε και άραξε. Και εκεί που άραξε, λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού είχε αράξει, και εκεί πέρα που άραξε λοιπόν, είδε κυριολεκτικά τη χελώνα να τον προσπερνάει και να τερματίζει. Πώς θα τα αναπαραστήσουμε όλα αυτά γραφικά? Αυτή είναι και καλά η γραμμή του τερματισμού, έτσι. Α, ναι, 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 οκ, okay, λοιπόν, περίμενε. Okay. Ο λαγός κάθισε και είδε τελικά τη χελώνα να τερματίζει. Και, ναι, κάπου εδώ είναι το δεντράκι μας, ας πούμε, που έκατσε η okay. χελώνα. Έκατσε ο λαγός, συγγνώμη. Προφανώς, όταν έλεγες με σχήμα, δεν εννοούσες κάτι τέτοιο, ε. Όχι, αλλά κοίτα και στη γραφική μου παράσταση αυτό έχω κάνει. Οκ. Okay. Με συγχωρείς, Μιχάλη, έχεις βάλει τον άξονα χ από κάτω. Ναι, κανονικά αυτό είναι ο χρόνος. Κάτσε να τα βάλουμε αυτά σε δύο κυκλάκια. Έτσι. Εγώ θέλω να βάλεις το χρόνο, ε. Ναι, το χρόνο έχω βάλει. Απλά αυτά τα κυκλάκια αντιπροσωπεύουν. Έχεις δίκιο. Από τη στιγμή που αυτά εδώ πέρα, αυτά που αναπαραστήνουν χωρικά μεγέθη, δεν ανήκουν σε ένα χρονικό γράφημα. Όχι. Λοιπόν, να κάνουμε αρχικά το βέτε. Έτσι. Να τα πάρουμε ένα-ένα για να μην τα μπλέξουμε. Να πάρουμε το βέτε του λαγού. Ναι, κοίταξε, εγώ μπορώ, ξέρεις, θα κάνω με λεπτό το λαγό και με χοντρό τη χελώνες. Ό,τι θες. Okay. Εγώ θα πήγαινα να κάνω κατευθείαν ότι ξεκινούν με επιταχυνόμενοι από το 0. Ναι, ναι. Οπότε θα έχουν διαφορετική επικοιτάχυνση, αν πούμε, ναι, 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 ότι έτσι λοιπόν, είναι η χελώνα. Η χελωνίτσα αυτός μας... εδώ θα ήταν ο λαγός. Ναι. Η χελωνίτσα μας λοιπόν επιταχύνει πολύ, 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 πολύ αργά και φτάνει την τελική της ταχύτητα κάπου εδώ. Okay. Και μετά συνεχίζει και κινείται με την τελική της ταχύτητα και πάρα πολύ υπομονή μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, όπου μετά και σταματάει για να ξεκουραστεί. Okay. Εδώ είναι η γραμμή του τερματισμού μας. Ωραία. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή, τερμάτισε ο λαγός. Η χελώνα, συγγνώμη. Άρα, από τώρα ξέρουμε ότι ο λαγός, ο τερματισμός του δεν είναι εδώ, γιατί τερμάτισε πιο μετά. Λοιπόν, ο λαγός, λοιπόν, ξεκινάει πάρα πολύ γρήγορα, επιταχύν ξεπερνάει τη χελώνα. Mm-hmm. Okay. Και κινείται και αυτός με τη δική του μέγιστη ταχύτητα. Κάποια στιγμή, όμως, φρενάρει, κυριολεκτικά, σταματάει. Το φρενάρισμα πώς θα το πούμε? Το φρενάρισμα το λοιπόν είναι μια γρήγορη επιβράδυνση, όχι τελείως κάθετη, αλλά
Άρα έτσι. Ναι, και όταν λέμε φρενάρει, μετά η ταχύτητά του είναι 0. Οπότε εδώ πέρα. Οπ. Okay. Σε αυτή τη χρονική στιγμή, είναι εδώ πέρα είναι που περνάει το τέρμα η χελώνα μας. Εδώ είναι που ο λαγός βλέπει τη χελώνα, λοιπόν, να περνάει το τέρμα. Και είναι σε φάση... Επιταχύνει πάρα πολύ είναι γρήγορα. Όχι, όχι, δεν από κάτω. Βλέπει τη χελώνα να... τέτοιο. Επιταχύνει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δυστυχώς, εδώ που τερματίζει ο λαγός, η χελώνα έχει ήδη τερματίσει. Εγώ δεν τον έκανα ότι επιταχύνει καθόλου, γιατί την ώρα που σηκώνεται και που ξυπνάει, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, η χελώνα μου ήδη έχει τερματίσει. Εκείνη την ώρα περνάει τη γραμμή του τερματισμού και εκείνη δεν παίρνει καν στον κόπο ο λαγός να σηκωθεί. Ναι. Okay. Σε πάω κατευθείαν σε... Θα σε πάω κατευθείαν σε διαγράμματα λίγο πιο ρεαλιστικά. Όχι, θέλω εδώ πέρα... Πάμε σε διαγράμματα να μου εξηγήσεις τι... Πώς είμαι έτσι, ρε φίλε, πώς με έχει κάνει κατά καραντίνα. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε, ρε φίλε. Καραντίνα. Χάστα καραντίνα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι κίνηση κάνει. Θα πηγαίνουμε όμως σιγά-σιγά μαζί. Βεβαίως. Ωραία. Θα πάμε να τα δούμε όλα σε ένα. Εδώ έχω χ και εδώ έχω τάφ. Ναι. Είναι αστέρι, δεν πειράζει. Χ, κάνε την παρένθεση σε μέτρα για να το καταλάβει. Έτσι, there we go. Όχι, θα είναι ποιοτικό, οπότε δεν θέλω. Λοιπόν, μ' αρέσει, ναι. Πάμε, με ευθεία γραμμή. Αυτό είναι ευθεία γραμμή ομαλή. Ευθεία γραμμή ομαλή. Φρενάρι. Εδώ ξαναγκαζώνει. Εδώ σταματάει. Στο τέλος της επιτάχυνσης, λοιπόν, κυριολεκτικά πατάει φρένο και κοκαλώνει αμέσως. Περίμενε, Μιχάλη, γιατί μου έχει πάρει η κόρη μου το χαρακάκι της. Εδώ βάζει όπισθεν και πάει προς τα πίσω. Με ευθύγραμμη ομαλή πάντα. Ευθύγραμμη ομαλή μεν, αλλά προς τα πίσω. Και μάλιστα ξεπερνάει το σημείο από το οποίο είχε ξεκινήσει. Και πάει πιο πίσω. Και πηγαίνει και πάει πιο πίσω. Και... και μετά σταματάει. Οπότε, η κίνηση είναι ως εξής. Ξεκινάω από εδώ. Λα, πηγαίνω. Σιγά σιγά επιβραδύνω. Μετά γκαζώνω πάρα πολύ. Και σταματάω. Για κάποιο χρόνο κάθομαι ακίνητος. Και μετά πηγαίνω πίσω. Ξεπερνάω το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησα. Και πηγαίνω λίγο πιο πίσω όπου και σταματάω. Εύκολο σου φάνηκε. Ναι. Πραγματικά τα διαγράμματα ξεκλειδώνουν, φίλε, τις κινήσεις τα διαγράμματα. Αν μπορεί να διαβάσει ένας μαθητής τα διαγράμματα, έχει λύσει οποιαδήποτε άσκηση. Ένα από τα πιο δύσκολα είναι η παράλληλη. Όταν το διάγραμμά σου είναι έτσι, βλέπεις, ας πούμε, στο χ εδώ πέρα που έχεις το διάστημα και βλέπεις το τέτοιο να πηγαίνει και σου λέει όσο τρέχει εδώ πέρα, δεν είναι ακίνητος, προχωράει προς τα μπρος. Όχι. Για πάμε στο βετουτάφ. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι το ίδιο σχήμα με τη μία. Δεν περιγράφεις το ίδιο αντικείμενο. Με τη μία μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, γιατί αυτή εδώ πέρα η κίνηση είναι ομαλά επιταχυνόμενη. Γκαζώνει μέχρι να φτάσει μια ταχύτητα α, 5, ξέρω εγώ. Ωραία, τώρα κρατάει αυτή τη ταχύτητα σταθερή και κινείται με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Απότομο φρενάρισμα μέχρι το 0. Επιβραδύνει. Κάθεται ακίνητος. Αυτή η γραμμούλα μετά κάθεται λίγο ακίνητος. Εκεί πέρα που φρέναρε, συνεχίζει να κάθεται με μηδενική ταχύτητα. Εδώ πάλι βάζει όπισθεν. Βάζει όπισθεν. Ναι, βάζει όπισθεν και επιταχύνει προς τα πίσω. Βάζει όπισθεν και επιταχύνει προς τα πίσω. Και επιταχύνει προς τα πίσω. Και κρατάει τη σταθερή ταχύτητα προς τα πίσω. Αυτός δεν έχει σταματήσει. Αυτός ακόμα πηγαίνει. Και τώρα φρέναρε την όπισθεν του και σταμάτησε. Άρα, ήταν εδώ το παιδί μας. Επιτάχυνε, προχώρησε κι άλλο. Okay. Μετά επιβράδυνε, σταμάτησε για λίγο. Επιτάχυνε όπισθεν, την κράτησε σταθερή. Και μετά σταμάτησε εδώ. Μιχάλη, ήταν ο λαγός, δεν ήταν παιδί. Ωραία.
Πάμε σε άσκηση. Ναι. Παιδιά, αυτά τα διαγράμματα, λιώστε τα, είναι σε ελευθερών. They set you free. Μ' αρέσει γιατί κάνουμε, έχεις συνηθίσει, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, να χρησιμοποιείς πάρα πολλές αγγλικές εκφράσεις. Ναι, το έχω καταλάβει πάρα πολύ, συγγνώμη για αυτό. και είμαστε, όχι, όχι. Πάμε, στο 22. Sure, γιατί όχι. Okay. Το 22, λοιπόν. Έχω ένα αυτοκίνητο που έχει ταχύτητα, ας πούμε, 10 μέτρα ανά σεκόντ. Μαζί, παιδιά, πάμε. 0 ίσον 10 μέτρα ανά σεκόντ. Και κάποια χρονική στιγμή αποκτά επιτάχυνση 1 μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο. Ωραία, μου αρέσουν οι άσεις σου. Κάποια στιγμή, λοιπόν, επιταχύνει κι άλλο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από πόσο χρονικό διάστημα, μάλλον, θα έχει αυξηθεί η ταχύτητά του κατά 100%. Θα έχει διπλασιαστεί εκείνος, παιδιά. Ναι, αύξηση 100% μόνο σημαίνει διπλασιάζεται. Άρα, η ιδέα αρχική, λοιπόν, αύξηση κατά 100%. Άλλο τόσο εκείνος. Άρα, το V0 είναι 10 μέτρα ανά σεκόντ. Χρειαζόμαστε το V τελικό. V τελικό, λοιπόν, είπαμε, για να υπολογίσουμε πράγματα, προσπαθούμε να κατασκευάσουμε τους τύπους μας, έτσι. V τελικό μείον T αρχικό, T τελικό κλπ. Συγγνώμη, V τελικό μείον V αρχικό. Άρα... υπάρχει κάποιο cool hack να πεις, εσύ το έκανες πάρα πολύ γρήγορα στο μυαλό σου. Το αύξησε 100% της αρχικής ταχύτητας. Mm. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι λίγο δύσκολο στα παιδιά. Ναι, στην υπολογίζουν τα ποσοστά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Περίμενε. Δηλαδή, ξαφνικά είπες ότι έχω 10 μέτρα ανά σεκόντ και το αύξηση 100% είναι 20 μέτρα ανά σεκόντ. Αυτό τώρα, αν η ταχύτητά μας η αρχική είναι V0, θέλουμε να αυξήσουμε. Το γράφεις με σύμβολο. Ναι. Θέλουμε να το αυξήσουμε κατά 100% του V0. Του V0. Αυτό είναι που ξεχνάνε οι περισσότεροι. Άρα το V είναι 2V0. Mm. Άρα είναι 2 επί 10, 20 μέτρα ανά σεκόντ. Άμα σου λέγανε να το αυξήσεις κατά 75%. Θα έκανα ακριβώς το ίδιο. Για πάμε. V0. Όχι, ή το κάνω π.χ. Ναι, για να γράψω εδώ πέρα τι είναι, μην μπερδευτούν, 75%. Μπράβο, ναι. Θα ήταν V0 συν το 75% του V0. Του V0, αυτό. Βγάζουμε κοινό παράγοντα το V0, λοιπόν. Δεν χρειάζεται. Ναι. Το 75% είναι τα 3/4. Κάντα μόνιμα. Κάντα 100 εκατοστά V0 και 75 εκατοστά V0. Το συχάθηκα ήδη, Μιχάλη, αυτό που είπες. Γιατί? Γιατί το 75% σου είπα ότι είναι 0,75. Γιατί να μην το κάνεις. 0,75 και 1. Άρα 1,75. Ναι, χαίρομαι πολύ, ρε φίλε. Και εγώ πριν σκέφτηκα στο κεφάλι μου το 100% είναι το 1, λοιπόν, οπότε δίνεις V0 και άλλο ένα V0. Εντάξει, οκ, δεν θα μαλώσουμε. Λοιπόν, πάμε. Οπότε, το η τελική... σε παρένθεση, ναι, ήταν η τελική ταχύτητα. Ναι, την τελική ταχύτητα μας τη βρήκαμε, λοιπόν, ότι είναι 20. V τελικό ίσον 20 ή V ίσον 20. Άρα, V0, επιβράδυνση, τι σου είχα πει, επιταχύνεται. Όχι, αλφα ταφ, ωραία, και θέλω μετά από πόσο χρόνο ναι. Πόσο θα έχει μετατοπιστεί. Ωραία, βάζουμε τις τιμές που βρήκαμε, δηλαδή 20 ισούτε με 10 συν 1 επί ταφ. Τέλεια, άρα ταφ ίσον... Άρα πηγαίνει από την άλλη, ταφ ίσον 10. Ταφ ίσον 10 σεκόντ. 10 σεκόντ, ωραία. Ναι, μπορείς αυτό να είναι... μου βρεις πόσο έχει μετατοπιστεί. Βεβαίως. Καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, λοιπόν, με όσο η ταχύτητά του διπλασιαζόταν, διένυσε V0T, είναι ένα δεύτερο αλφα τετράγωνο. Το οποίο μας κάνει 10 επί 10 εκατό. 10 επί 10, μπράβο, ναι, συν ένα δεύτερο επί 1 επί 10 στο τετράγωνο. Άρα 150 μέτρα. 100... συν το μισό του 100... Έφυγε λίγο, το μισό του 100, 100 το κάνω δια 2, 50, 150 μέτρα. Mm-hmm. Ωραία. Αυτή
γενικά, παιδιά, μην ψαρώνετε, ρε παιδί μου, όταν σου λέει αυξάνεται κατά 100% της ταχύτητας, ή μπορεί να πούνε πόσο χρόνο θα χρειαστεί να διπλασιαστεί η ταχύτητα, ή μπορεί ένα σώμα να φρενάρει και να σου πει πόσο θα χρειαστεί για να κατέβει και η ταχύτητά του στο μισό. Είναι αυτό, το Vason V0 συν το ποσοστό. Από χρόνο είμαστε καλά, να σου βάλω και άλλη άσκηση. Πάμε άλλη μία, ναι, μια τελευταία. Λοιπόν, έχουμε δύο αυτοκίνητα. Oh no. Δύο κινητά. Ναι, ναι. Ήρθε η ώρα για αυτή, παιδιά. Να μαντέψω. Το αυτοκίνητο Α ξεκινάει από την Αθήνα τάδε και από τη Θεσσαλονίκη τάδε που θα συναντηθούν. Εντάξει, ας μην το βάλουμε στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ναι, ας το βάλουμε στο Παγκράτη και στην Ομόνια. Sure. Ας βάλουμε ότι έχουν το Α είναι εδώ και έχουμε το Β σε αυτό εδώ το σημείο και απέχουν μεταξύ τους 4.500 μέτρα. Okay. 4.500 χιλιόμετρα. 4.500 λοιπόν. Ωραία. 4.500. Το Α το κινητό ξεκινάει με σταθερή επιτάχυνση, ναι. 2 μέτρα ανά σεκόντ. Ωραία, ίσον 2 μέτρα τετράγωνο, έτσι, μπράβο. Ενώ το Β με 1 μέτρο ανά σεκόντ τετράγωνο. Πρώτα απ' όλα, να σχεδιάσουμε λίγο πού θα συναντηθούν. Θέλω να δούμε πού θα συναντηθούν. Πες όλη την εκφώνηση. Οκ, μετά από πόσο χρόνο θα συναντηθούν. Τες συνάντησης. Και σε ποια απόσταση. Και το χ της συνάντησης. Ναι, γενικά ρε φίλε, αυτό που με βοηθάει εμένα και αρκετά και πιο μετά, ειδικά όταν κάνετε ταλαντώσεις, παιδιά, θα χρειαστεί πάρα πολύ αυτό, είναι τα στιγμιότυπα. Okay. Αυτό που κάνω εγώ είναι τραβάω μια γραμμή και μετά οριζόντιες, όπου απεικονίζω διάφορα στάδια του ταξιδιού. Έχουμε το πρώτο μας. Α, Β. Okay. Μετά, μια τυχαία στιγμή. Και το σημείο συνάντησης. Okay. Μιχαλή, μπορώ να ξαναδώ λίγο. Πού το έχεις βάλει το σημείο συνάντηση, θέλω να δω. Δεν μας νοιάζει. Εντάξει, μας νοιάζει. Άμα είναι στη μέση ή αν είναι πιο δεξιά, ναι, πιο αριστερά. Ναι, ναι, μας νοιάζει. Όχι. Κοίταξε. Για σένα τώρα, για να βάλουμε σωστά σε ποια απόσταση. Σωστά το έχω βάλει. Σωστά το έχω βάλει, να ρωτάς okay. Αυτό. Όχι, όχι, δεν το είδα για σένα. Θέλω να το πούμε απλώς στα παιδιά ότι δεν θα συναντηθούν αυτά στη μέση, εφόσον έχει το Α μεγαλύτερη επιτάχυνση από το Β. Από μόνο σου. Πιο κοντά στο Β, δηλαδή ας πούμε, ναι, ότι θα συναντηθούν, δεν ήθελα να το βάλω εδώ, κάπου εδώ, έτσι. Τώρα, είναι αυτό για, ναι, για να ονομάσουμε την απόσταση. Ναι, να το πούμε χι σίγμα, το χι συνάντησης, οκ. Okay. Αυτό λοιπόν είναι... Άλλο είναι... Χι σίγμα. Άλλο είναι το χι... Οκ, okay. Είναι διαφορετικό από το άλλο. Ποιο άλλο, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, ναι, σου. Ωραία, οπότε σωστά. Χ σίγμα του α σώματος και χ σίγμα... Χ α, ωραία. Χ α το βάζω. Χ α και χ β. 4,5 μείον χ α. Exactly. Οπότε, αν έχεις κάνει καλό σχηματάκι εδώ πέρα και αυτό με τα στιγμιότυπα, με τη μία βλέπεις ότι από τη στιγμή που αυτό είναι το χ α, το β έχει διανύσει τα χιλιόμετρα που περισσεύουν. Okay. Το πώς σημαντικό είμαστε. Είναι... Αφού το βρήκαμε και το διαπιστώσαμε, γράψε το και αυτό στην εκφώνησή σου. Γράψε χα ίσον 4500, συγγνώμη, χβ, όποιο θες. 4500 μείον χα. Και γράψε το και 4500 μείον χβ. Δεν ξέρουμε ποιο από τα δύο θα μας χρειαστεί. Κάποιο από τα δύο θα μας χρειαστεί. Το ένα από τα δύο ορίζουμε, Μιχάλη. Δηλαδή, sure, λέμε ότι θα πάει εκεί πέρα. Λοιπόν, το άλλο είναι το σημαντικό σε αυτές τις ασκήσεις, είτε έχουμε κάποιον που κυνηγάει κάποιον άλλον ή που θα συναντηθούν, ότι θα συναντηθούν στον ίδιο χρόνο. Αυτό δεν βάζει ο μαθητής. Δεν έχει μιλήσει κανένας για χρόνο εδώ πέρα. Ναι, είναι όσο χρόνο θα κάνω εγώ, άντε να ξεκινήσεις εσύ από την Αγγλία,
να έρθω εγώ από το σπίτι μου να συναντηθούμε. Όταν θα συναντηθούμε, όσο χρόνο έχω κάνει εγώ, θα έχεις κάνει και εσύ. Ναι, αυτό είναι ορισμός της συνάντησης. Αλλιώς δεν θα συναντηθούμε. Ναι. Αλλιώς θα είναι οποιοδήποτε χρόνο πριν από αυτό δεν θα έχουμε φτάσει ακόμα και οποιοδήποτε χρόνο μετά από αυτό θα έχουμε ήδη προσπεράσει ο ένας τον άλλον. Άρα, αυτό το ενώ η απόσταση που θα διανύσει ο καθένας θα είναι διαφορετική, ο χρόνος θα είναι ο ίδιος, ακριβώς. Αυτό είναι το hack, ο ίδιος και για τα δύο κινητά. Άρα, όταν λένε πού θα συναντηθούν, πρέπει ταφ αλφα ίσον ταφ βήτα. Ίσον ταφ. Ταφ αλφα ισούτε ταφ βήτα ισούτε με ταφ. Αυτό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο school hack για αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, ένα είναι αυτό που είπαμε και το δεύτερο είναι πώς θα εκφράσω, έγινε και στραβή η γραμμή, την απόσταση. Μπράβο. Αυτά τα δύο, παιδιά, αυτή η παρένθεση υπογραμμισμένη και το τετραγωνάκι είναι η λύση σε όλες αυτές τις ασκήσεις. Πάμε να τη λύσουμε. Φοβάται γενικά ο κόσμος. Και εντάξει, δίκιο. Εντάξει, ξέρεις τι, έχει πολύ μεγάλη σημασία να τα αντιμετωπίσεις σαν δύο διαφορετικά κινητά όπως και είναι. Δηλαδή, τι κίνηση κάνει το ένα, τι κίνηση το κάνει το άλλο. Εδώ έχουμε και στα δύο επιταχυνόμενη. Μπορούσε να είχε μία επιταχυνόμενη, μία ευθύγραμμη ομαλή. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει ο μαθητής να μην τα πάρει να τα μπλέξει και τα δύο. Πρέπει να πει ότι αυτό κάνει αυτό και γνωρίζω αυτούς τους τύπους. Okay, γιατί οι περισσότεροι μαθητές παίρνουν τους τύπους και απλώς λένε: α, έχω κάποια νούμερα και θα τα πετάξω πάνω σε αυτούς τους τύπους και θα βγάλω την άσκηση. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό στη φυσική. Όχι, ωραία, μοναδικά. Πάμε με την επιτάχυνση του πρώτου. Πάμε, ναι, βασικά το χ α δεν ισούται με ένα δεύτερο. Να, μήπως να μην το πάμε στο χ, να πάμε λίγο από τις ταχύτητες πρώτα. Α, σουρ, ναι, ναι, γράφεις όλους τους τύπους και βλέπεις τι σε βολεύει, ναι. Οπότε, ωραία. Β α ισούται β 0. Γράψε από πάνω με κεφαλαία, στο σημείο συνάντησης. Ή τέλος πάντων, καταλαβαίνετε. Στο σημείο συνάντησης. Εκεί είναι που ξέρετε. Αυτό να το γράψετε. Στο σημείο συνάντησης ισχύει αυτό. Ωραία. Η V0 είναι η αρχική είναι 0. Είναι 0, ναι. Γιατί μας το λέει στην εμφάνιση. Και το VV. VV. Θα είναι αντίστοιχα. V0 πάλι 0. Συν α του β επί τ. Είναι το ίδιο το τ. Ναι ρε φίλε, αλλά οι ταχύτητες δεν ξέρουμε πόσες είναι. Δεν ξέρουμε πόσες είναι οι ταχύτητες. Πάμε να δούμε τα χ. Πάμε να δούμε τα διαστήματα. Ωραία. Πάμε από κάτω. Έχω το χ του α. Χ α, λοιπόν. Ίσον. Είναι V0 επί τ που είναι πάλι 0. Κάτω, ναι. Συν εν δεύτερο. Α επί τ τετράγωνο. Ναι, α τ τετράγωνο. Α τ τετράγωνο. Και το χ β που είναι πάλι 0, δεν το ξαναγράφω. Συν εν δεύτερο. Α β τ τετράγωνο. Το τ τετράγωνο ποιο είναι, το τ α, το τ β είναι το ίδιο. Γιατί είπαμε ωραία. Συναντιούνται. Οπότε έχεις. Αλλά έχεις. Ναι, ναι. Το ΧΒ όμως, η δεύτερη σου, εντάξει, την πρώτη κράτα την ίδια. ΧΑ λοιπόν, ίσον ένα δεύτερο επί ΑΑ τα τετράγωνο. Το ΧΒ όμως, έχουμε βρει πιο κάτω εκεί στο κουτάκι ότι είναι 4.500 μείον ΧΑ. Μιχαλή, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτούμε το ταφ. Τι εννοείς? Ότι είναι ίδιο. Α, να λύσουμε ως προς ταφ τετράγωνο. Α, να το απλοποιήσουμε. Πώς θες να το κάνουμε? Κοίταξε, κανονικά πρέπει να αφαιρέσουμε κατά μέλη. Έτσι δεν είναι? Θες να κάνουμε αντικατάσταση, δεν έχω πρόβλημα. Κάνουμε αντικατάσταση. Του κουτούρουλι ο γάμος θα γίνει. Όχι, ρε φίλε. Κοίταξε. Όχι, πάρα πολύ απλά. Κοίταξε. Κοίταξε με. Ας την πρώτη. Πάρ' τη δεύτερη σου. Αυτή είναι εδώ. Μιχαλή, γιατί δεν βάζουμε πάνω τα νούμερα? Έλα να βάλουμε τα νούμερα. Ναι, έχεις δίκιο. Άρα, η πρώτη μας γίνεται. Χ α ίσον. Εν δεύτερο επί δύο. Ένα. Ναι, ίσον ταφ τετράγωνο λοιπόν τελικά. Ωραία. Και η δεύτερη είναι. Και 4.500 μείον χι α, ίσον. Ποιο είναι το β, είπαμε, άσος. Ένα δεύτερο επί ένα, άρα είναι ταφ τετράγωνο δεύτερα. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλύτερα τώρα. Ναι, γιατί κοίταξε στη δεύτερη εξίσωση, όπου ταφ τετράγωνο, εσύ μπορείς να βάλεις το χι α από πάνω. Ωραία, άρα αντικαθιστώ αυτό εδώ στην από κάτω. Ναι, εκεί που είναι ταφ τετράγωνο.
4.500 μείον χ α, αυτό φέρνω και το 2 μπροστά. Αρέσει, τα κάνεις πολύ γρήγορα. Έχουμε κάνει αρκετά μάθηματα με τα παιδιά. Είναι το 10ο μάθημα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ρε φίλε, αλλά εξισώσεις πρώτο. Το πιστεύεις ότι εξισώσεις πρώτο βάθμο δεν έχουμε κάνει ακόμα? Okay, θα δούνε το επόμενο επεισόδιο. προς το χ, χ α. Αντικαταστήσαμε. Ναι, ναι. Άρα 9.000 μείον 2 χ α ίσον χ α. 9.000 μείον 2 χ α. Ίσον χ α. Yes, στρογγυλά νούμερα, άρα είμαστε καλά. 9.000 λοιπόν ίσον 3 χ α. Συνήθως στη φυσική δεν έχουν στρογγυλά νούμερα η φυσική. 3 χ α ίσον 9.000. 9.000. Το 3 με το 9 απλοποιείται. Ωραία. Χ α ισούται 9.000 δια 3. 3.000 μέτρα. 3.000. 3.000 μέτρα. Ωραία. Άρα το ΧΒ αντίστοιχα είναι 1.500 μέτρα. Είναι αυτό που περισσεύει αυτό. Το ΧΒ είναι 4.500 μείον 3.000. Άρα ΧΒ ίσον... ισούται 1.500 μέτρα. Άρα όντως πιο κοντά στο Β συναντήθηκε. Πρέπει να τσεκάρουμε και τις απαντήσεις ότι είναι πραγματικές αυτές. Ναι, αν βγάζει νόημα, έτσι. Άμα σου βγαίνει το ΧΒ 3.000 και το ΧΑ 1.500, κάτι έχεις κάνει λάθος. Και επίσης να πούμε και το ταφ τετράγωνο, έτσι. Ταφ τετράγωνο ίσον 3.000. Α, περίμενε λίγο γιατί χάθηκα. Κοίταζα το ρολόι μου. Okay. Ταφ τετράγωνο, από πού θα το πάρω τώρα? Πού είσαι, ταφ... έχω χαθεί. Α, το, αυτό που έχει κυκλώσει εκεί πέρα πάνω. Ένα κυκλάκι που έχει μεγάλο, ταφ τετράγωνο ίσον χ α. Χ α ίσον ταφ τετράγωνο. Εδώ. Αυτό, ναι. Ναι, ναι. Άρα, 3.000 ίσον ταφ τετράγωνο. Άρα το ταφ είναι το ρίζα 3.000. Άρα ρίζα 30 επί 100. 10 ρίζα 30. Δεν ξέρω τώρα. 3.000. Ρίζα του 3.000. Είσαι κάτι. Ρίζα του 3.000. Δεν τροπή. Αυτό είναι, Μιχάλη, για να μην λες ότι βρήκαμε στο ρογγυλό νούμερο, άρα είμαστε εντάξει. Έχεις δίκιο. Δεν είμαστε καθόλου εντάξει. Όχι. Είμαστε μια χαρά. Μια χαρά είμαστε. Ωραία, παιδιά μου. Αυτή ήταν η ομαλά επιταχυνόμενη. Και μόλις λύσαμε το πιο σχετικά δύσκολο θέμα που μπορεί να σας τύχει, ρε παιδί μου, αυτό με τα καταραμένα όχι με α και όχι με β, πού συναντιούνται και πότε. Είπαμε. Το πάνω είναι να εκφράσει το χρόνο ως ίδιο και την απόσταση, ότι η μία απόσταση και η άλλη προσθέτει και μας βγάζει τη συνολική. Α, ναι, συγγνώμη. Και με αυτά ήρθε η ώρα, παιδιά, να σας χαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, κυρίες και κύριοι, ήμουν ο Μάκης, ήταν μαζί μας ο χημικός καρδιά μας Δημήτρης Κουλουμάσης. Ο χημικός που έκανε φυσική, έτσι. Σήμερα. Ο χημικό-φυσικός της καρδιάς μας. Πω, σήμερα ήμασταν λίγο πιο αργά. Okay. Βλέπω, έχει αρχίσει και σκοτεινιάζει σε σένα, Και έχει και ήλιο σκέψου έξω. Τα καταφέραμε όπως και να έχει. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας! Όχι, Μιχάλη, άλλο, το άλλο. Έχεις κολλήσει. Hack. Bye-bye.